Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, σε εξέλιξη η έκτακτη σύνοδος κορυφής του Eurogroup. Είναι μια σύνοδος η οποία θα μας οδηγήσει τελικώς στην Πέμπτη και η Πέμπτη θα μας οδηγήσει σε συμφωνία. Πάμε απόψε σε συμφωνία. Πού πάμε, ποιες είναι οι πληροφορίες σας, ποια είναι η αίσθησή σας? Εντάξει, απόψε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία είναι δύσκολο έως αδύνατο. Κατανοητό. Αυτό που είναι μεταβεβαιότητας δεδομένο είναι ότι η απόψινή συνάντηση, η πολιτική συνάντηση θα δώσει καθαρό σήμα ότι στις αμέσως επόμενες μέρες, στα αμέσως επόμενα 24 ώρα θα υπάρξει μια διαδικασία καθαρά τεχνική η οποία θα αποτυπώσει στο χαρτί την τελική συμφωνία. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Μιλήσατε για μια διαδικασία καθαρά τεχνική. Μιλώντας για μια διαδικασία καθαρά τεχνική, άκουγα νωρίτερα σήμερα τον κύριο Ντάιζελμπλουμ, ο οποίος μίλησε και για προαπαιτούμενα, τα οποία εφόσον δούμε ότι υπάρχει διάθεση ικανοποίησης, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και για την αποδέσμευση κονδυλίων, για την απελευθέρωση κονδυλίων και όλα τα σχετικά. Τελικά τα προαπαιτούμενα, όλα αυτά που συζητάγαμε στο παρελθόν, είναι κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα στο κάδρο? Νομίζω ότι αυτό που υπάρχει στο κάδρο μεταβεβαιότητας είναι... Δεν υπάρχει τότε. Η ελληνική πρόταση για το πώς κλείνει το δημοσιονομικό ζήτημα. Νομίζω ότι τα άλλα θέματα έχουν κλείσει από τις συζητήσεις στο παρελθόν και φυσικά τα θέματα τα οποία θα τεθούν απόψε και αφορούν το πώς θα γίνει πλήρως και με ασφάλεια η αναχρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στους επόμενους 18 μήνες, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις νέες προτάσεις που έχουμε αναφορικά με το χρέος. Αναφορικά με αυτές... Με το βραχυχρόνιο εννοώ στοιχείο. Το Μάλιστα. μακροχρόνιο θέμα του χρέους επίσης θα τεθεί με τους όρους και τις προτάσεις που έχει η ελληνική πλευρά. Αναφορικά με το χρέος το οποίο αναφέρατε και τις διαπραγματεύσεις, υπάρχει κάποια πιο συγκεκριμένη που έχουμε καταθέσει και αφορά το χρέος αυτό το τελευταίο τρίμηνο ενδεχομένως? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα. Το ένα αφορά τη διαχείριση του χρέους μέσα από την αναχρηματοδότησή του για την περίοδο 15-18. Αυτό αναφέρουμε στο βραχυχρόνιο θέμα του χρέους, Μάλιστα. το οποίο είναι απολύτως κρίσιμο να είναι πλήρως καλυμμένο, ότως ώστε να μην υπάρξει, να μετατεθεί οριστικά οποιαδήποτε πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα στο μέλλον και να επανέλθουμε σε μια διαδικασία όπως τη σημερινή. Και το δεύτερο φυσικά είναι το θέμα του μακροχρόνιου χρέους, το οποίο αρχίζει μετά το 22 και το οποίο έχει σημαντικά προβλήματα ορισμένες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, το 22, το 23 και άλλα 2-4-3 χρόνια μετά. Υπουργέ, αναφερθήκατε νωρίτερα στην ελληνική πρόταση και θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις αναφορικά με τις λεπτομέρειες της πρότασης αυτής. Έχουμε ακούσει αρκετά, νομίζω μπορείτε να μας βοηθήσετε να ξεκαθαρίσουμε κάπως την κατάσταση. Καταρχάς, το φόρο προστιθέμενης αξίας. Να ξεκινήσουμε από τα νησιά. Είναι όντως κάτι το οποίο έχουμε εντάξει μέσα στην πρόταση αυτή? Η πρότασή μας έχει εντάξει τα νησιά, επισημένοντας με σαφήνεια ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο τα εμπορικά νησιά. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε νησιά που έχουν πολύ ψηλό κατακεφαλήν εισόδημα. Δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή για τα μικρά νησιά και την μεγάλη πλειοψηφία των μικρών νησιών, τα οποία δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτό θα είναι μια θέση την οποία εκφράζει συνολικά η κυβέρνηση, έτσι, η συγκυβέρνηση να το πω διαφορετικά. Και αυτό έχει και μεταξύ μας τώρα, πρέπει να είναι σαφές ότι αυτό αποτελεί και το 80-85% του περίφημου φόρου, μειωμένου φόρου στα νησιά, ενώ αυτά τα εμπορικά νησιά. Δεν μου απαντήσατε αυτό που ρώτησα νωρίτερα. Κόκκινη γραμμή παραμένει η ενέργεια σε ό,τι αφορά τις θέσεις της κυβέρνησης, οι συγκοινωνίες, τα τιμολόγια των 10 και ότι αυτά θα παραμείνουν στο 13% ή μπορεί Απόλυτα να δούμε κάτι σαφές. Διαφορετικό. Απόλυτα σαφές είναι αυτό. Απόλυτα Δεν σαφές. Υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρξει αλλαγή στα τιμολόγια των 10 αναφορικά με το ΦΠΑ τους.
Σαφέστατος. Να πάμε σε κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μία ένταση, τέλος πάντων έχει θορυβήσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Είναι το 23%, το οποίο έχει ακουστεί και από κυβερνητικά χείλη το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, για την εστίαση. Τελικά, το 23% είναι κάτι το οποίο έχετε προτείνει, το οποίο έχετε σκεφτεί για την εστίαση και αφορά, αν ναι, αφορά και την εστίαση, τα εστιατόρια δηλαδή, αλλά και τα ξενοδοχεία, την εστίαση μέσα στα εστιατόρια τα οποία φιλοξενούνται εντός των ξενοδοχείων. Ο φόρος της εστίασης είναι κοινός και στα εντός των ξενοδοχείων και εκτός. Αλλά η δική μας θέση είναι σαφής. Η δική μας θέση είναι για παραμονή της εστίασης το 13%. Υπάρχει η θέση των εταίρων, οι οποίοι προτείνουν να πάει στο 23%. Δεν μπορώ να προβλέψω ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για τις επικουρικές συντάξεις θα ισχύσει η ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος ή όχι? Νομίζω ότι αυτό έχει φύγει από το τραπέζι. Το θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση είναι αυτά που έχετε ήδη διατυπώσει και στο δελτίο σας, αναφορικά αποκλειστικά και μόνο στις πρόωρες συντάξεις. Για τις πρόωρες συντάξεις θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, επειδή βεβαίως το αναφέρατε τώρα. Βεβαίως, τρία χρόνια. Εμείς το ζητάμε, οι άλλοι το αποδέχονται. Νομίζω ότι θα γίνει αποδεκτό. Δεν έχουμε εικόνα επ' αυτού ακόμα. Νομίζω ότι έχει γίνει αποδεκτό. Τεχνικών κλιμακίων για την ώρα. Δεν σας ρώτησα για τα τρόφιμα. Πριν σας ρωτήσω για τα τρόφιμα, επειδή τόση ώρα μιλάω για το ΦΠΑ, οι κατηγορίες οι οποίες θα έχουμε τελικά στο ΦΠΑ είναι αυτό που προτείνουμε εμείς, οι τρεις κατηγορίες, ή αυτό που ακούστηκε κάποια στιγμή ότι ρίχνουν στο τραπέζι οι εταίροι, δηλαδή οι δύο κατηγορίες του ΦΠΑ και όχι οι τρεις που θέλουμε εμείς, το 6, το 11, το 6, το 13 και το 23. Νομίζω ότι έχει γίνει απόλυτα σαφές ότι οι δύο συντελεστές έχουν φύγει από το τραπέζι. Και η μόνη πρόταση, η οποία νομίζω είναι και η βάση και αποδεκτή από όλες τις πλευρές, είναι η παραμονή των τριών συντελεστών. Εξού και το σχόλιο των εταίρων σήμερα, ότι ήταν μια πρόταση αποδεκτή που μπορεί να λειτουργήσει ως βάση. Στα τρόφιμα τώρα τι μπορούμε να πούμε, ποια τρόφιμα είναι αυτά τα οποία, γιατί και εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα αναφορικά με το τι πάει στο 23 τελικά, τι θα πληρώνουμε 23% και τι θα πληρώνουμε με το χαμηλό συντελεστή. Νομίζω ότι θα υπάρξουν αλλαγές στις κατηγορίες των τροφίμων και το σε ποιο συντελεστή θα είναι, αλλά είναι μια τεχνική συζήτηση στην οποία δεν μπορώ να σας βοηθήσω αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να μας βοηθήσετε ή μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα χωρίς να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι? Όχι, διότι είναι ένα θέμα ανοιχτό και είναι ένα θέμα σε διάφορες εκδοχές. Κατανοητό, είστε σαφείς. Ισοδύναμον ή το οποίο θα φέρουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό με διαφορετική σύνθεση αλλαγών στα τρόφιμα σε σχέση με την κατηγορία. Οπότε γι' αυτό λέω είμαι διστακτικός, δεν μπορώ να σας βοηθήσω πολύ στη μορφή που τελικά θα πάρει. Σαφέστατος. Αναφορικά με την έκτακτη εισφορά, έχετε δηλώσει η κυβέρνηση ότι θα πιάνει όσους έχουν πάνω από 30.000 ευρώ. Ενώ για τους κάτω των 30.000 ευρώ δεν είναι σαφές το τι θα γίνει. Και εγώ τουλάχιστον δεν έχω εικόνα. Θα παραμείνει εκτός. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Για τους κάτω των 30.000 ευρώ. Για τους κάτω των 30.000 ευρώ θα παραμείνει η έκπτωση ως έχει. Για τους άνω των 30.000 θα υπάρξει επαναφορά της, με κλιμακωτό τρόπο, προοδευτικό τρόπο, της αλληλεγγύης. Μάλιστα. Και μένει και η φορολόγηση των επιχειρήσεων, την οποία δεν αγγίξαμε και δεν σχολιάσαμε καθόλου μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, εκεί οι προτάσεις μας είναι σαφείς. Θα υπάρξει αύξηση του φόρου των επιχειρήσεων από 26-29%. Μάλιστα. Θα υπάρξει έκτακτη προσωρινή για ένα χρόνο φορολογία για επιχειρήσεις που έχουν κέρδη άνω των 500.000 ευρώ και θα υπάρξει και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αν καταλαβαίνω καλά, Υπουργέ, από τα όσα είπατε στην συνέντευξη αυτή, στην κουβέντα μας αυτή την ώρα, υπάρχουν ελάχιστα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν πλέον μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των τεχνικών κλιμακίων, δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουμε σε επίπεδο υπουργών οικονομικών. Τα περισσότερα έχουν κλειδώσει, αυτό είναι το ερώτημα.
Εκτιμώ ότι εμείς κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια αυτές τις μέρες να μετατοπίσουμε την συζήτηση από την περικοπή των συντάξεων, οι οποίες αποτελούσαν και αποτελούν κόκκινη γραμμή για εμάς, και περικοπή των μισθών, μια συζήτηση να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι φορολογικά δικαιότερη, καθώς θα μετατοπίσει το βάρος της προσαρμογής στον κόσμο των επιχειρήσεων και στα πιο ευκατάστατα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή η προσπάθεια ήταν επιτυχής και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα με ένα δικαιότερο τρόπο. Και ταυτόχρονα θεωρώ ότι επειδή η συμφωνία θα έχει ένα τεράστιο θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, η αποκατάσταση και η επιτάχυση και το όφελος και των ίδιων των επιχειρήσεων, παρά τη φορολογική επιβάρηση, θα αποκατασταθεί με πολύ σαφή τρόπο λόγω της θετικής πορείας της οικονομίας. Μάλιστα. Για να έχετε αυτή την εικόνα, προφανώς εκτιμάτε ότι η συμφωνία θα είναι κοντά σε όλα αυτά τα οποία δεσμευτήκατε για να διαπραγματευτείτε όλο το προηγούμενο διάστημα. Κρατάμε τα όσα είπε ο Υπουργός Οικονομίας, ο κύριος Σταθάκης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Να έχετε ένα καλό βράδυ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ. Και συνέχεια στο δελτίο μας. Ράλι ανόδου σήμερα στο χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να καταγράφει αύξηση 9% και τα κέρδη για τις τράπεζες να φτάνουν έως και το 20%. Εν τω μεταξύ, νέα συνεδρίαση θα έχει αύριο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφασίσει για την αύξηση ή μη του ΕΛΑ στις ελληνικές τράπεζες. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης. Άκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας από την στήριξη που συνεχίζει να παρέχει τις τελευταίες μέρες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, μια στήριξη η οποία περνάει μέσα από τον ELA, αξίζει να σταθούμε στην νέα ένεση ρευστότητας που έδωσε σήμερα η Φραγκφούρτη προς τον ELA, τον έκτακτο μηχανισμό. Πρόκειται για την τρίτη.